Κύριε Δημαρχέ, προφανώς έχετε συνεννοηθεί με το διευθυντή του σχολείου και έχετε μιλήσει. Γιατί σας ρωτάω, γιατί υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες, από ό,τι γνωρίζουμε, αντιδράσεις από κάποιους γονείς για τον ερχομό των προσφυγόπουλων. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, τι προβλέπετε, τι θα κάνετε? Φαντάζομαι σε μια δημοκρατία ακόμα και οι φωνές οι οποίες ξεχωρίζουν, εμείς τις ακούμε. Όμως, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, καθήκον αυτής της πόλης που είναι πόλη προσφυγιάς, είναι να ανοίξει την αγκαλιά της για το αυτονόητο. Τα παιδιά, ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα, κοινωνική θέση, θα μπουν στα σχολεία της πόλης, αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αυτές οι λίγες φωνές που ήταν φωνές με απορίες, με ερωτήματα, όπως βλέπετε δεν εκφράζουν το μεγάλο κομμάτι των γονιών που έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία και τα εμπιστεύονται στους εκπαιδευτικούς που σε δύσκολες συνθήκες κάνουν με το παραπάνω τη δουλειά τους. Και δεν είναι εκείνες οι φωνές που θα καθορίζανε το τι θα κάνει η πόλη μας. Αυτό έχει καθοριστεί από όταν τη δημιουργήσαμε, όταν οι πρόσφυγές μας ήρθαν σε αφιλόξενο τόπο και στήσαν τις ζωές τους και δημιούργησαν μια πόλη σαν τη σημερινή. Και κάτι ακόμα, ο Δήμος τι θα δώσει για αρχή, πώς θα βοηθήσει? Δέστε λίγο. Ο Δήμος έχει καταφέρει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και έχει 72 σχολικά κτίρια, όρθια, λειτουργικά, με προβλήματα προφανώς. Τα παιδιά μας όμως είναι ζεστά. Τα παιδιά μας είναι σε ασφαλείς χώρους, προφανώς, και χωρούμε και άλλα παιδιά. Έτσι, χωρίς να ζητάμε βίζα ή διαβατήριο. Να λάβει την καθαριότητα όπως έλεγα. Είναι δεδομένα πράγματα. Ό,τι υπάρχει στα σχολιά της πόλης θα διατηρηθεί και μάλιστα στα σχολιά που θα έχουμε και τα προσφυγάκια μας θα είναι παραπάνω η βοήθεια που ο Δήμος οφείλει να παρέχει, όμως έτσι αλλιώς. Είναι το πρώτο σχολείο που λειτουργεί στην περιοχή με προσφυγόπουλα? Ναι, είναι το 5ο Δημοτικό Κερατσινίου. Έχουμε και δεύτερο γυμνάσιο Δραπετσόνας που τις επόμενες μέρες θα υποδεχτεί και αυτό το κομμάτι των παιδιών που του αναλογεί. Ευχαριστούμε πολύ.